Στεφάνη, όχι. Θα συνδεθούμε και πάλι με τη Βουλή, γιατί μόλις ξεκίνησε η ομιλία του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Κυριακή. Γιατί. Γιατί. Από ποιον κρυβόντουσαν οι 17 ή 27 δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης. Ποιον φοβόντουσαν οι 27 εκλεγμένες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, τις διεθνείς αγορές φοβόντουσαν. Λίγα λεπτά πριν τις 2 το πρωί Κυριακής προς Δευτέρα γεννήθηκε ο μηχανισμός στήριξης για την Ελλάδα που χρησιμοποιήθηκε και για Πορτογαλία και για Ιρλανδία. Για να προλάβουμε το άνοιγμα των αγορών στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως να μην το αναγνωρίζετε, αλλά ο πόλεμος που ξεκίνησε να δίνω μαζί με την κυβέρνηση και κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και που σήμερα, ναι, σήμερα δίνουμε πολύ περισσότεροι μαζί, ήταν και είναι πολυμέτωπος. Πόλεμος να σώσουμε την Ελλάδα από την πλήρη εξαφάνιση. Και εννοώ την πλήρη εξαφάνιση. Και τη σώσαμε. Πολεμήσαμε πρώτα απ' όλα με τις αγορές. Ήταν η πρώτη μας μάχη. Να προστατεύσουμε, να αμυνθούμε από τις ορέξεις τους. Ναι, συνάδελφοι, 2 χρόνια τώρα δίνουμε έναν αγώνα απέναντι στις άγριες ορέξεις των αγορών και των κερδοσκόπων. Είναι μια μάχη μεταξύ των αγορών και της δημοκρατίας. Και αυτό είναι το πρώτο διακύβευμα. Να προστατεύσουμε τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική οικογένεια από τις συνέπειες μιας καταστροφικής κυριαρχίας των αγορών μέσα σε μια συντηρητική Ευρώπη και με μάχη μέχρι σε σχάτων για να δημιουργηθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Να κυριαρχήσει η πολιτική επί των αγορών. Και αυτός είναι ένας από τους βασικότερους στόχους και του πρώτου και του δευτέρου προγράμματος που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε. Το δεύτερο μέτωπο είναι η μάχη στην Ευρώπη. Μια μάχη απέναντι σε μια συντηρητική Ευρώπη που δεν τολμά να υψώσει το πραγματικό της ανάστημα. Δηλαδή να δημιουργήσει την ασπίδα των ευρωομολόγων. Να χτυπήσει αποφασιστικά τους φορολογικούς παραδείσους που κλέβουν χρήματα των λαών. Να εποπτεύσουν δημοκρατικά τους οίκους αξιολόγησης και να φορολογήσουν τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές υπέρ του πολίτη, υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ της εργασίας. Και χωρίς μια τέτοια προοδευτική πολιτική, μια πολιτική που εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε παλέψει 2 χρόνια τώρα, θα ταλανίζονται συνέχεια και η Ευρωζώνη και οι λαοί της. Και εδώ έχουν και αυτή η ευθύνη, η συντηρητική Ευρώπη, για τις δυσκολίες του δικού μας προγράμματος και της εφαρμογής του. Είναι μια μάχη που έδωσα στην Ευρώπη 2 χρόνια που αντιτάσσονταν στην θεωρία ότι το πρόβλημα στην Ευρωζώνη έχει όνομα ελληνικό. Μια μάχη που έδωσα απορρίπτοντας από την αρχή ότι η λύση του προβλήματος είναι απλά να βάλει τάξη η Ελλάδα στα του οίκου της. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Όμως το πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και δικό μας. Και αυτό είναι το τρίτο μέτωπό μας. Το τρίτο μέτωπό μας είναι το μέτωπο της πατρίδας μας. Κανένας μας δεν ανέχεται τις ρατσιστικές προκαταλήψεις, τις ύβρις απέναντι στην πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό. Όλοι μας πονάμε, βλέποντας τον εύκολο διασυρμό στα διεθνή μίντια και σε πολλά κοινοβούλια από απίστευτα ανίδεους και λαϊκιστές πολιτικούς σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Και όσοι σήμερα φωνάζουν να ανακτήσουμε την περηφάνεια μας, έχουν δίκιο. Και όσοι ζητούν εθνική ανεξαρτησία, έχουν δίκιο. Και όσοι παλεύουν για τη μεγαλύτερη οικονομική μας αυτονομία, έχουν δίκιο. Μαζί τους, κοντά τους, με αυτό το στόχο πορευόμαστε και αυτή είναι η παράδοση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Αλλά πώς κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η εξάρτησή μας, ποιος ο πραγματικός εχθρός, ποιος ο ιστός της αράχνης που μας κρατά εξαρτημένους σήμερα. Η εξάρτηση αφορά και εμάς τους ίδιους,
την ίδια μας την οικονομία. Ότι δεν πουλάμε ελληνικά προϊόντα και είμαστε αναγκασμένοι να αγοράζουμε ξένα. Και αυτά τα αγοράζουμε με δανεικά. Μια παρασιτική οικονομία που βάφτιζε ελληνική τη φέτα, το κρασί που ερχόταν από γειτονικές χώρες. Μια παρασιτική οικονομία που δεν οργάνωνε τους συνεταιρισμούς και το λάδι το πουλάμε στους Ιταλούς χύμα. Μια παρασιτική οικονομία που βασίστηκε στις επιδοτήσεις και στα επιδόματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράζουμε από τα δικά τους μεγαθύρια και σούπερ μάρκετ. Μια συγκεντρωτική παιδεία που σιτίζεται από το κράτος αλλά μικρή σχέση έχει με το να εφοδιάσει τα παιδιά μας σε μια δύσκολη παγκόσμια αγορά. Ένα παρασιτικό σύστημα πρόνοιας που τρέφεται από τις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, την υπερσυνταγογραφία και τόσα άλλα που όμως φουσκώνουν τις τσέπες των φαρμακοβιομηχανιών και κάποιων μεγαλογιατρών σε βάρος των συντάξεων, των συνταξιούχων και της υγείας του πολίτη. Είμαστε από τις πιο εξαρτημένες χώρες στο πετρέλαιο. Πού ήταν τόσα χρόνια η πράσινη ενέργεια? Πού ήσαν οι έρευνες για το φυσικό αέριο που τώρα ξεκινήσαμε? Ή μήπως ο τουρισμός μας βασίζονταν σε ελληνική παραγωγή? Περισσότερο στο τσάμπα του ήλιου, της θάλασσας και του αρχαίου πολιτισμού. Αλλά στη σημερινή ελληνική παραγωγή, διατροφή, γεωργία ή πολιτισμό, πού η προστιθέμενη αξία? Η εξάρτηση είναι και το πελατειακό πολιτικό σύστημα. Σύστημα που έθρεψε την αντίληψη ότι μόνο στο δημόσιο ψάχνουμε για δουλειά. Και αυτό με μέσο, με μεσάζοντα, δηλαδή εξαρτημένα, πελατειακά, όχι βάσει των δικών μας ικανοτήτων, χωρίς αξιοκρατία. Αυτό το όραμα δώσαμε στους νέους μας. Τους είπαμε να μην σταθούν στις δικές τους δυνάμεις, αλλά να παραμείνουν εξαρτημένοι από κάθε κόμμα, με δάνειες δυνάμεις. Ή μήπως την ευκολία να λαιλατούμε τη δημόσια περιουσία χωρίς διαφάνεια, χωρίς αποτέλεσμα, αλλά προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων ισχυρών και πελατειακών. Ή μήπως τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών προς τα μίντια. Οι εκβιασμοί κάποιων εκδοτών που ζουν λάθρα, επιβιώνουν με δανεικά, παρανομούν, αλλά κανένας, μα κανένας δικαστής δεν τολμά να τους ακουμπήσει. Να πω και άλλα, τα παραδείγματα βρίθουνε. Αυτή είναι η βαθύτερη πραγματικότητα της εξάρτησης, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ο πολιτισμός της εξάρτησης. Και αυτόν πρέπει να απορρίψουμε. Αυτόν πρέπει να ανατρέψουμε ριζοσπαστικά, επαναστατικά. Μια επανάσταση στον πολιτισμό και στην πολιτική μας παιδεία. Μια επανάσταση δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να έχουμε ως διεκδίκηση, ακούστε, να διατηρηθεί ο ομφάλιος λόρος της κοινωνίας προς ένα κράτος πελατειακό ή μια Ευρώπη που επιδοτεί. Αυτή δεν είναι αριστερή ούτε προοδευτική πολιτική. Είναι βαθιά αντιδημοκρατική και εξαρτησιακή. Εμείς καλούμαστε να απελευθερώσουμε τις πιο δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας ακριβώς από αυτή την γραφειοκρατική, κρατικιστική, πελατειακή σπατάλη και εξάρτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ρωτώ, αυτή είναι διεθνής συνωμοσία? Μήπως για αυτά όπως τη διαφθορά φταίει κανένας κακός ξένος? Έχουν και αυτοί βεβαίως, όταν εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας, βεβαίως τις ευθύνες τους, όπως υπάρχουν εταιρείες που ήρθαν και βρήκαν όμως έδαφος. Μας φταίει κανένας βάρβαρος, όπως κάποιοι διατείνονται? Αν ήταν έτσι, η λύση θα ήταν ξεκάθαρη. Να πετάξουμε έξω τους συνωμότες. Να πάρουμε τα όπλα εναντίον των βαρβάρων. Να πούμε το όχι και να τους ρίξουμε τους κατακτητές μας στη θάλασσα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Όχι, συνάδελφοι της παραδοσιακής αριστεράς. Ο εχθρός δεν είναι κάπου έξω. Και αν υπάρχουν εχθροί, και αν υπάρχουν, ακούστε, και αν υπάρχουν εχθροί, τις δικές μας αδυναμίες, τις δικές μας εξαρτήσεις εκμεταλλεύονται. Ο εχθρός στον κόρφο μας είναι, ο εχθρός μέσα μας είναι, ο βάρβαρος είναι εντός των τυχών. Και αυτός είναι ο τρίτος πιο δύσκολος και πιο κρίσιμος πόλεμος που δίνουμε για την ανεξαρτησία και αυτονομία μας. Να φτιάξουμε επιτέλους κράτος. Ένα κράτος χωρίς σπατάλη, χωρίς πελατειακές εξαρτήσεις αξιών και θεσμών που εγγυάται δικαιοσύνη, διαφάνεια και βεβαίως ισονομία. Και ναι, χρειαζόμαστε το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη.
Και ναι, χρειαζόμαστε το θάρρος του Μανώλη Γλέζου. Αλλά να δώσουμε τη σωστή μάχη, όχι τη λάθος μάχη. Δεν μπορούμε να ξαναδίνουμε μάχες του παρελθόντος για να αποφεύγουμε τις μάχες του παρόντος. Δεν έχουμε απέναντί μας τα τάγκς των ξένων, ούτε Ιταλών, ούτε Γερμανών, ούτε Τούρκων, ούτε Αμερικανών. Ούτε υπάρχει ο σωτήρας της Ανατολής ή της Δύσης που θα μας σώσει. Εμείς να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας. Και ο ελληνικός λαός είναι αυτός που μπορεί να κάνει την αλλαγή. Με τις δικές μας δομές, καινοτροπίες και συμφέροντα να χτυπηθούμε που θέλουν αυτή την εξάρτηση. Και εμείς αναμετρηθήκαμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, αυτή η παράταξη που λέγεται Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα αναμετρήθηκε με ισχυρή δημοκρατική εντολή του ελληνικού λαού. Συγκρουστήκαμε με όλα τα παραπάνω. Να κάνω την αυτοκριτική. Έπρεπε να συγκρουστούμε και πιο γρήγορα και πιο δυναμικά. Κάποιοι ίσως φοβήθηκαν. Άλλοι υποβάθμισαν το πραγματικό πρόβλημα. Αλλά συγκρουστήκαμε. Και το πληρώνουμε ως Πασόκ. Το πλήρωσα και εγώ προσωπικά, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε στη χώρα. Δεξιά και αριστερά. Και δεν μπορούν να φανταστούν ότι υπάρχει πολιτική παράταξη που θα τα έβαζε με το παρασιτικό σύστημα. Κάναμε όμως την αρχή. Στα δύο χρόνια κάναμε την αρχή. Απέναντι σε αυτούς που θέλησαν να συνεχίζουν να ανέμονται κάθε είδους εξουσία, προνόμια στη χώρα σε βάρος του πολίτη και του συλλογικού συμφέροντος. Από τις συντεχνίες των λίγων που απαξιώνουν ολόκληρους κλάδους επαγγελματιών, μέχρι το μεγάλο φοροφυγά, το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, το τραπεζικό κατηστημένο. Είναι ακριβώς αυτοί πολλοί εκπρόσωποι της παρασιτικής αυτοοικονομίας που σήμερα, έχοντας βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό, περιμένουν πώς και πώς να βγούμε από το ευρώ. Να πάμε σε μια υποτιμημένη δραχμή και να έρθουν να τα αγοράσουν όλα και με άλλα μεγαθύρια ξένα, κοψοχρονιά, χτίζοντας δυναστείες και ελέγχοντας τα πάντα συμπεριλαμβανομένου και του πολιτικού συστήματος της δημοκρατίας. Αυτός είναι ο δικός μας ελληνικός, πολιτικός και πολιτιστικός αγώνας. Να μπορέσει να ορθοποδήσει η χώρα, εμπεδώνοντας την ισονομία, την ισότητα, την κοινωνία δικαίου, τη χρηστή παραγωγική αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου, προστατεύοντας δικαιώματα, αφαιρώντας προνόμια, καλλιεργώντας ό,τι καλύτερο και ποιοτικότερο έχει η Ελλάδα. Αυτή τη δύσκολη επίπονη μάχη ξεκινήσαμε μόνοι μας το 2009. Σήμερα τη δίνουμε περισσότεροι μαζί. Καλώς να ορίσετε. Και πρέπει ιστορικά να κερδιθεί. Προσωπικά ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούσαν. Τόλμησα, δούλεψα, πάλεψα, συγκρούστηκα και έκανα και λάθη, όπως κάθε άνθρωπος που παλεύει και προσπαθεί. Και αν η αρχή αυτή που κάναμε εμείς, η κυβέρνηση του Πασόκ, είχε γίνει 4, 6, 10 χρόνια πριν, δεν θα χρειαζόμασταν ποτέ μνημόνια. Όχι, συνάδελφοι, τα προβλήματα της χώρας δεν δημιουργήθηκαν ξαφνικά την τελευταία διετία. Η τελευταία διετία δεν ήταν το πρόβλημα. Ήταν η αρχή της λύσης του προβλήματος. Ήταν η αρχή της μάχης ενάντια στα αίτια που μας οδήγησαν εδώ. Ατελής, καθυστερημένη, αλλά ήταν η αρχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλουμε να μην ξαναβρεθούμε ποτέ σε αυτή τη θέση, αυτή τη μάχη πρέπει να κερδίσουμε. Είναι μια μετάβαση. Και αυτή η μετάβαση ή θα γίνει με την μεγαλύτερη προστασία της χώρας μας και με απόφαση να αλλάξουμε, ή θα γίνει άνερχα, καταστροφικά και θα συγκαλύψει όλες τις αδυναμίες μας και θα αναδείξει την αυθαιρεσία και τους αυθαιρετούντες και θα χτυπήσει τους ευάλωτους και θα συνεχίσει η εξάρτηση ακόμα χειρότερη και η εκμετάλλευση ακόμα χειρότερη. Και σε αυτό το νέο πρόγραμμα στήριξης οι εταίροι μας λένε το εξής απλό, όσο και δύσκολο. Μια συμφωνία μεταξύ δανειστών και της Ελλάδας. Εμείς είμαστε έτοιμοι, λένε, να καλύψουμε το μεγάλο πρόβλημα του παρελθόντος. Τα όποια λάθη που δημιούργησαν το μεγάλο βάρος των χρεών σας. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ποτέ δοθεί σε χώρα. Με το μεγαλύτερο κούρεμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δικιά σας μέρημνα, να μην δημιουργήσετε νέο χρέος από εδώ και πέρα.
να ξοδεύετε ό,τι βγάζετε, όχι νέα δανεικά. Δηλαδή να κόψετε τα ελλείμματά σας και γρήγορα. Μακάρι, συνάδελφοι, να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Μακάρι τη μετάβαση να την κάναμε με δικούς μας αποκλειστικά όρους και όχι με όρους υπό την απειλή των δανειστών μας. Αλλά αυτό αφορά τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων που δανειζόντουσαν υπέρμετρα, φορτώνοντας αυτά τα βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού. Η συνταγή του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου δεν ήταν σωστή ή λάθος. Ήταν και είναι η μόνη διαθέσιμη για την Ελλάδα και μάλιστα μέσα σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λύση. Και αυτή προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε και να βελτιώσαμε και το κάναμε. Και το έκανε ο Πρωθυπουργός ο Λουκάς Παπαδήμος με τους υπουργούς του, με τη στήριξή μας. Αυτή είναι η συμφωνία. Είναι ό,τι καλύτερο μπόρεσε να πετύχει η κυβέρνηση με την στήριξη των τριών κομμάτων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι ιδεατό. Αυτό έχουμε καταφέρει και αυτό είναι που υπάρχει στο τραπέζι. Και όσοι ενδιαφέρονται για λάθος συνταγές να σταματήσουν επιτέλους να υποκρίνονται και να κοιτάξουν την περίοδο πριν το 2010. Τότε έγινε το κακό. Τώρα είναι η ώρα της υπευθυνότητας. Δεν δικαιούμαστε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Εγκαταλείποντας την προσπάθεια, εγκαταλείπουμε τελείως ολόκληρο αυτόν τον αγώνα. Τελικά τον ίδιο τον Έλληνα. Εγκαταλείπουμε κάθε ελπίδα να ορθοποδήσει η χώρα. Κάθε δυνατότητα κάποια στιγμή να επανορθώσουμε αδικίες. Να αποκαταστήσουμε χαμηλούς συνταξιούχους. Να μείνουμε όρθιοι και να διορθώσουμε αδικίες. Και ναι, να προχωρήσουμε αμέσως σε ένα κοινωνικό αντιστάθμιζα. Αυτό που σήμερα το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Σήμερα, όχι αύριο. Αν καταρρεύσουμε όμως, δεν θα διορθώσουμε τίποτα. Και αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η θετική μας ψήφο σήμερα. 2 χρόνια βρισκόμαστε σε αυτό το υπαρξιακό δίλημα να θυσιάσουμε πολλά για να μην χάσουμε τα πάντα. Και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που απαιτείται η ψήφος σήμερα θετική. Ο Πρωθυπουργός, ο Λουκάς ο Παπαδήμος και εγώ ακόμα και ο κύριος Σαμαράς χθες περιγράψαμε με πολύ σαφή λόγια τι σημαίνει χρεοκοπία, δίνοντας την απάντηση σε όλους όσους είτε από σκοπιμότητα είτε από ελαφρότητα λένε στον κόσμο ότι από ένα τέτοιο οικονομικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επώδυνα μέτρα προτιμότεροι λένε η χρεοκοπία. Ακούστε, μιλάμε για χάος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μιλάμε για καταστροφή με συνέπειες εντελώς, μα εντελώς ανεξέλεγκτες, που δεν θα τις προσδιορίζουμε πια καθόλου εμείς, καθόλου το Κοινοβούλιο. Και βέβαια με την Ελλάδα αργά ή γρήγορα εκτός ευρώ, απομονωμένη, ταπεινωμένη, ανίκανη να βρει συμμάχους σε μια δύσκολη περιοχή, στην προσπάθεια να αναπτυχθεί, να καταπολεμεί την ανεργία και τη φτώχεια με ποια εργαλεία. Αλλά υπάρχει, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ένας τρίτος λόγος. Απευθύνομαι σε όλη την εθνική αντιπροσωπεία, σε όλους σας, σε κάθε έναν και κάθε μία από εσάς. Να υπογραμμίσω το σημαντικότερο ίσως λόγο. Γιατί πρέπει όλοι μας εδώ να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης. Να στηρίξουμε ακριβώς αυτή τη συμφωνία. Έχουμε διαχρονικά ευθύνη. Φταίμε. Είτε γιατί κάναμε, είτε γιατί ανεχτήκαμε, είτε γιατί κλείσαμε τα μάτια, ναι, φταίμε. Για κάθε ρουσφέτη που διορίσαμε, για κάθε παραθυράκι που οικοδομήσαμε, για κάθε προνόμιο που νομοθετήσαμε, για κάθε συντεχνία που υπερασπιστήκαμε, για κάθε παράλογο αίτημα που πετύχαμε να ικανοποιηθεί, για κάθε υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα που είπαμε, για κάθε συνδικαλιστή που γαλουχήσαμε και παρεξήγησε το ρόλο του, για κάθε επιχειρηματία που αθέμητα ευνοήσαμε, για κάθε λαμόγιο, όπως λέει ο ελληνικός λαός, που δεν φυλακίσαμε, για κάθε ανομία που ανεχτήκαμε ή ακόμα και χειρότερα παροτρύναμε εδώ και δεκαετίες. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, άλλος οι νεότεροι κυρίως συνάδελφοι ενδεχομένως καθόλου. Αλλά όλοι σήμερα έχουμε ευθύνη. Πρέπει σήμερα όλοι μας, από δεξιά μέχρι αριστερά ως πολιτικός κόσμος, να μην ψελίσουμε μια δημοκοπική συγγνώμη, αλλά η ψήφος μας σήμερα να είναι
η απόφαση, η ατσάλινη βούλησή μας να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τελευταία δημοκρατική ευκαιρία για μια ομαλή όσο και δύσκολη μετάβαση σε μια άλλη Ελλάδα. Όχι, δεν είναι αυτή η Βουλή της ντροπής. Αυτή η Βουλή είναι η Βουλή της ανατροπής. Αυτός ο δημοκρατικός θεσμός, ο πιο γνήσιος εκφραστής της λαϊκής βούλησης, αυτός ο ναός της δημοκρατίας, έχει υποχρέωση να πάρει τις πιο δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της Ελλάδας. Όχι ως δυνάστης της Ελλάδας, όπως διατείνονται κάποιοι γίγαντες της παραδοσιακής αριστεράς, αλλά ως απελευθερωτής από όλα όσα μας καταπίεζαν. Μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα. Είναι δύσκολα, με θυσίες, με κόπο, αλλά μπορεί. Είναι δύσκολο το νέο πρόγραμμα. Είναι όμως η μόνη ελπίδα για να μην ζήσουμε απείρως σκληρότερες καταστάσεις. Είπα χθες, ως πρωθυπουργός, 2 χρόνια σήκωσα ένα βάρος που δεν μου αναλογούσε. Αγνόησα το πολιτικό κόστος, αγαπητοί συνάδελφοι. Αγνόησα τις ύβρις. Αγνόησα τις απειλές και τους εκβιασμούς για γουδί που συνεχίζονται. Δεν πρόκειται να φοβηθώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για όσους υιοθετούν τέτοιες εκβιαστικές πρακτικές. Όπως 14 χρονών δεν φοβήθηκα όταν μου έβαλαν πιστόλι στον κρόταφο για να αποκαλύψω τον κρυψώνα του πατέρα μου. Και αυτή η οικογένεια, που τόσο εύκολα λιδωρείται, έχει μια παράδοση δημοκρατικών και εθνικών αγώνων. 6 φορές ο Γεώργιος Παπανδρέου εξορία και φυλακή. 2 φορές ο Ανδρέας Παπανδρέου εξορία και φυλακή. Η δικιά μου κληρονομιά, ούτε βίλες, ούτε πλούτη. Κάτι πολύ περισσότερο. Μια παράδοση αγώνων. Αγώνων με όλους εσάς, με όλο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μια παράδοση αγώνων, και αυτόν τον αγώνα συνεχίζω χωρίς να πνοούμε. Χωρίς να πτωούμε από τις απίστευτες και αντιδημοκρατικές απειλές σε μένα και στα μέλη της οικογένειάς μου, όπως δυστυχώς γίνονται σε πολλούς από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Και δεν σταματώ, γιατί ξέρω, και δεν πτωούμε, διότι ξέρω ότι έχω και έχουμε δίκιο. Ξέρω πως ό,τι και αν τράβηξα, ό,τι και αν τραβήξαμε, είναι ένα τίποτα. Ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που θα τραβήξει ο λαός, αν εμείς, οι πολιτικοί, δεν πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει. Πολλοί Έλληνες βρίσκονται σε απόγνωση για αυτά που συμβαίνουν. Με αγανάκτηση και οργή. Είναι ώρα να μιλήσουμε όμως ειλικρινά, όσο και αν αυτή η ειλικρίνεια είναι δύσκολη πολλές φορές. Πόσο ακόμα να αντέξουμε, ρωτάνε πολίτες. Δεν αντέχουμε άλλο, μας λένε. Και εγώ τους απαντώ, πρέπει να αντέξουμε. Όση οργή και να κουβαλάμε μέσα μας, πρέπει να αντέξουμε. Να σφίξουμε για μια ακόμα φορά τα δόντια, για να περάσουμε ένα δύσκολο γιοφύρι. Μαζί, ναι, με τη βοήθεια των εταίρων μας. Αλλιώς είμαστε έτοιμοι να παίξουμε εμείς με τη μοίρα της χώρας και του λαού μας. Ζαριά. Εγώ δεν είμαι έτοιμος για μια τέτοια ζαριά. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι. Η πατρίδα ζητά να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Και είναι επώδυνο, γιατί κάποιες αποφάσεις πλήττουν και αδύναμους συμπολίτες μας, και αδίκως τους πλήττουν. Αλλά με αυτά τα όπλα πολεμούμε. Και είναι απείρως καλύτερο να μας κατηγορούν για αυτά που ζουν, παρά να ζήσουν την κατάρρευση. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλούμε για εθνική υπόθεση. Μιλούμε για ψήφο εθνικής σημασίας που είναι πάνω από την κομματική πειθαρχία. Καταψήφιση ή και φυγή δεν νοείται και δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Κανένας μας δεν δικαιούται, όπως δυστυχώς συνέβη στο παρελθόν, να κρυφτεί πίσω από την βεβαιότητα του τι θα ψηφίσει ο άλλος συνάδελφος ή μια άλλη παράταξη που θα αναλάβουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Και αυτά τα 2 χρόνια αυτό το βάρος εμείς το σηκώσαμε. Και άλλοι σαν εκείνοι που λέγανε, πάρτε εσείς τη φωτιά, βγάλτε εσείς τα κάστανα, και ψήφιζαν διαφορετικά. Τώρα κατάλαβαν ότι χρειάζεται όλη η κοινωνία, όλες οι πολιτικές παρατάξεις που έχουν αίσθημα ευθύνης, να βάλουν πλάτη. Και αν είχε γίνει αυτό νωρίτερα, ίσως και το πρόγραμμα να είχε πολύ μεγαλύτερη απόδοση
Γιατί και το δεν πληρώνω, το πληρώνουμε ακριβά, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ ακριβά. Όταν δεν έχουμε τα έσοδα και ψάχνουμε αλλού με οριζόντιες πολιτικές να κόψουμε από τα έξοδα. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Αλλά ο δρόμος, ο άλλος, είναι απλά εφιαλτικός. Για τους πιο αδύναμους, όχι τους πλουσίους. Και κανείς δεν μπορεί να παίξει ζαριά με αυτή την επιλογή. Δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτά είναι τα διακυβεύματα, αυτή είναι η ευθύνη μας. Και σας καλώ όλους να την αναλογιστείτε πολύ σοβαρά και να δώσετε την θετική σας ψήφο. Είμαι σίγουρος ότι θα σταθμίσουμε όλοι μας, ο καθένας μας, τις ιστορικές μας ευθύνες και θα λάβουμε για ακόμα μια φορά τις σωστές για τον τόπο αποφάσεις. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, στο Κοινοβούλιο. Ακούσαμε να χαρακτηρίζει την ψήφο στο Μνημόνιο τη μόνη ελπίδα για να μην ζήσει η χώρα τα χειρότερα. Επιτέθηκε ο κύριος Παπανδρέου στην έναρξη ομιλία του στις αγορές, επέκρινε τη στάση της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα όμως είπε ότι αυτό που πρέπει να φτιάξουμε είναι τα του οίκου.